και προχωρούμε στην MMA μάχη της βραδιάς για να ακούσουμε λίγο την παρουσίαση των δύο αθλητών. Introducing first, fighting out of the blue corner, Christos Plassaris. Christos Plassaris, αρμάγος gym από Θεσσαλονίκη, από τους καλύτερους 77ers στην Ελλάδα. Πολύ σκληρό παιδί. Μεγάλη εμφάνιση ενάντια στον πολύ καλό Rodrigo Botti, το Βραζιλιάνο, πριν λίγους μήνες. Από τους ανερχόμενους Έλληνες μαχητές. Άλλος ένας από τους καλύτερους της κατηγορίας. Πρόσφατα κατέκτησε και ζώνη διοργάνωση στα 77 κιλά. Τεχνίτης στο έδαφος, τεχνίτης γκράπλερ. Σίγουρα η μάχη του με τον Χρήστο Πλασάρη είναι για να αναδείξει τον καλύτερο MMA'er στα 77 κιλά, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα γίνει το match-up μεταξύ τους. Από τη μία ο Πλασάρης, είπαμε, σκληρό παιδί, χτυπάει δυνατά, αντέχει το ξύλο, μπορεί να παίξει και κάτω, μπορεί να παίξει και όρθιο. Είχε καλή άμυνα στις υποταγές ενάντια στον παγκόσμιο πρωταθλητή του Brazilian Jiu-Jitsu, Rodrigo Botti. Είναι η MMA fight της βραδιάς, μεικτές πολεμικές τέχνες, για όσους δεν γνωρίζουν. Και ακούμε τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα στην βραδιά. Δεν είναι αυτό που έχετε ακούσει, ότι όλα επιτρέπονται. Ίσα-ίσα οι αυστηρότεροι κανόνες είναι εδώ, στις μεικτές πολεμικές τέχνες. Με το διαιτητή, το Γιάννη το Μαυρίδη. Επιτρέπονται. Πάμε να γνωρίσουμε τους δύο μονομάχους. Στην πλέ γωνία έρχεται από την Tara Steam, Άγγελος Χριστοδουλίδης. Λίγο πριν το MMA Super Fight της βραδιάς. Κυρίες και κύριοι, Χρήστος Πλασάρης. Έτοιμοι, πάμε! Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μάτσο. Ωραίο λόγο από τον Πλασάρη. Φαίνεται να θέλει να κρατήσει τη μάχη στο όρθιο. Ωραίο αριστερό τον βρίσκει το Χριστοδουλίδη. Ανταλλάζουν δύο χτυπήματα, κανένα δεν βρήκε καθαρά, αλλά φαίνεται έχουν όρεξη να παίξουν ξύλο τα παιδιά. Ωραίο δεξί. Και low από τον Χριστοδουλίδη, low από τον Πλασάρη. Ωραίο high από τον Πλασάρη, το αποφεύγει όμως ο Χριστοδουλίδης και επανέρχεται με ένα δικό του. Για να δούμε αν θα προσπαθήσει κάποιος να αλλάξει το παιχνίδι και να το πάει στο έδαφος ή αν θα συνεχίσουν έτσι. Ο Πλασάρης φαίνεται στημένος λίγο καλύτερα στο όρθιο, πιο ψηλά τα χέρια του, είναι και πιο πυγμαχική η σχολή του εξάλλου. Έχει και το reach πιο ψηλός. Ωραίο low, ωραίο το αριστερό από τον Χριστοδουλίδη. Ο Πλασάρης παίζει το 1-2 πολύ όμορφα, δείχνει να έχει εμπιστοσύνη στο τζάμπ του. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μάχη. Ωραίο κι άλλο λόγο από τον Χρήστο τον Πλασάρη. Ωραία κίνηση και με το κεφάλι και από τους δύο βασικά. Ωραία κίνηση και από τα δύο τα παιδιά μέχρι στιγμής. Είναι ψηλό ανοιχτή, ίσως περισσότερο ο Χριστοδουλίδης τον βρήκε εδώ με πολύ ωραία χτυπήματα. Έχει ζαλιστεί, κρατιέται από τα σκοινιά, αλλά ο Πλασάρης δεν ορμάει ακόμη, είναι προσεκτικός. Ωραίο τον βρήκε και με το χτύπημα. Το βρήκε και με το δεξί και με το πόδι στην αρχή. Αλλά ο Χριστοδουλίδης συνεχίζει να πιέζει. Ίσως έπρεπε να πιέσει λίγο νωρίτερα εκεί ο Πλασάρης όταν είχε ζαλιστεί. Ήταν φανερό ότι βρισκόταν σε δύσκολη θέση ο Χριστοδουλίδης. Αλλά κρατάει την τακτική του, δεν το ρισκάρει. Έκανε εδώ μία προσποίηση για takedown. Και οι δύο φαίνονται να βασίζονται αρκετά στο jab τους, jab και low. Άλλο ένα jab από τον Χριστοδουλίδη αυτή τη φορά. Τώρα βρήκε ο ωραίο! Το δεξί, το straight, τον βρήκε κατευθείαν στο πρόσωπο. Για να δούμε. Πολύ ενδιαφέρον. Περίμενα να δω τους δύο μαχητές να παίζουν στο έδαφος νωρίτερα. Και οι δύο εξάλλου παίζουν εκεί. Αλλά φαίνεται να θέλουν να καθίσουν τη μάχη στο όρθιο.
Φαίνεται να έχουν εμπιστοσύνη στο όρθιο παιχνίδι τους. Λίγο καλύτερο χτυπήματα μέχρι στιγμής ο Πλαστάρης. Ζάλισε και το Χριστοδουλίδη σε κάποια στιγμή. Αλλά παραμένουν και οι δύο ενεργοί και επικίνδυνοι. Ωραίο το τζαμπ άλλη μια φορά. Και άλλο ένα τζαμπ. Φαίνεται ότι σέβονται και οι δύο τον αντίπαλό τους αρκετά. Πολύ δυνατά χτυπήματα τον Πλασάρη, δεν βρίσκουν στόχο όμως. Είπαμε από την αρχή ότι ο Πλασάρης φαίνεται να έχει τα χέρια του λίγο πιο ψηλά. Να είναι στημένος λίγο καλύτερα, αμυντικά τουλάχιστον. Για να δούμε αν θα κοστίσει αυτό στο Χριστοδουλίδη, ο οποίος έφαγε κάποια χτυπήματα με τα χαμηλωμένα του χέρια. Ίσως περιμένει να αμυνθεί ενός takedown του Πλασάρη. Ένα spinning back fist δεν έπιασε από τον Χριστοδουλίδη. Το jab το ταυτόχρονο, άλλο ένα jab ταυτόχρονο. Front kick, ούτε αυτό έκανε κάτι ιδιαίτερο και από τους δύο. Είπαμε από την αρχή έχουμε δει πάρα πολλά low kicks, πάρα πολλά jab και τα διάρκεια τους, τα οποία συνήθως είναι του Πλασάρη που βρίσκουν στόχο. Βλέπετε εδώ και πάλι βρήκε στόχο και ο Χριστοδουλίδης αναγκαστικά πήγε για το takedown. Τον έχει πιάσει όμως ο Πλασάρης. Για να δούμε τι θα κάνει. Θα τον πάει κάτω, θα πάει για την κιλοτίνα. Όχι, έριξε ένα-δύο γόνατα, αλλά τον άφησε. Έχει ήδη αρχίσει να σχηματίζεται ένα αιμάτωμα κάτω από το μάτι του Χριστοδουλίδη. Αρχίζει και έχει καλύτερη κίνηση ο Πλασάρης, καλύτερη κίνηση και με το κεφάλι. Για να δούμε. Έχει πολύ δράση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Γλίστρησε εδώ ο Χριστοδουλίδης, δεν ήταν κάτι αυτό. Ανασένει όμως με ανοιχτό το στόμα. Φαίνεται ότι είναι κουρασμένος, δεν ξέρω αν είναι τα χτυπήματα. Είπαμε ο Πλασάρης είναι και αρκετά μεγαλύτερος στον όγκο αθλητής. Ο Χριστοδουλίδης ίσως να μπορούσε να παίζει και στα 70. Δυνατό παιδί ο Πλασάρης ο Χρήστος. Ωραίο το low. Και αρκετά βελτιωμένος μπορώ να πω από την τελευταία φορά που τον είδαμε. Ειδικά φοβερό Superman Punch. Φοβερό. Πολύ βελτιωμένος ο Χρήστος ο Πλασάρης από την προηγούμενη φορά που τον είδαμε. Όπου πήγαινε κυρίως για το takedown. Αυτή τη φορά πυγμαχικά φαίνεται πολύ καλά στημένος. Βλέπουμε εδώ τη γωνία του Άγγελου του Χριστοδουλίδη. Ακούμε λίγο τις συμβουλές των προπονητών τους. Βλέπουμε και τα replay. Ωραία αργή κίνηση εδώ από το Team Best Fighter. Για να δούμε εδώ, το jab δεν πετυχαίνει. Είναι αυτό που σας είπαμε, πάρα πολλά jab. Και jab πίσω από τον Πλασάρη. Οι δύο αθλητές κινούν όμορφα το κεφάλι τους όμως, αποφεύγουν μπροστά πίσω. Και αυτό βρίσκει τον Χριστοδουλίδη στην κορυφή του κεφαλιού. Δεν καταλαβαίνει κάτι όμως, επανέρχεται και αυτός με το mid kick. Και αυτό, να το, το δεξί το φοβερό, δεξί αριστερό. Τον βρίσκουν κατευθείαν στο σαγόνι. Ζαλίζεται. Και το δεξί το βρίσκει αλλά πολύ πολύ χαμηλά και όχι τόσο καθαρά. Φαίνεται πως ο ζαλισμένος ήταν εδώ. Είχε μια ευκαιρία ο Χρήστος Πλασάρης να προκαλέσει κι άλλη ζημιά. Το άφησε όμως. Για να δούμε. Θα του κοστίσει καθόλου. Ωραίο τζαμπ. Ωραίο δεξί και μετά αριστερό από τον Χριστοδουλίδη. Ανταλλάζουν χτυπήματα εδώ τα παιδιά. Δύο εξαιρετικοί αθλητές. Βλέπουμε τώρα να επιλέγει low kicks ο Χριστοδουλίδη συνεχόμενα. Ο, τον βρήκε εδώ ο Πλασάρης. Τα χτυπήματα όμως δεν είναι καθαρά. Συνεχίζουν να μην είναι ακόμη καθαρά. Superman punch πάλι. Δεν βρήκε αυτή τη φορά το στόχο όπως τον προηγούμενο γύρο. Είδατε που η γωνία του Χριστοδουλίδη του φωνάζει τα χέρια να είναι ψηλά. Σας είπαμε να μπήκε στον πρώτο γύρο ότι είχε το συνήθειο να κατεβάζει τα χέρια του και τώρα το κάνει κάποιες στιγμές. Ωραίο συνδυασμός, αλλά ο Πλασάρης βρίσκει με τα ευθεία του χτυπήματα.
η γωνία του Χριστοδουλίδη τον προσπαθεί να τον πείσει να επιμείνει στα low για να κόψει τα πόδια του Πλασάρη. Ω, δεξί αριστερό φοβερό! Τυπήματα στο έδαφος, τελείωσε ο αγώνας. Νικητής ο Χρήστος ο Πλασάρης. Με TKO μπήκε μέσα. Ο διαιτητής, ο Γιάννης ο Μαυρίζης, διέκοψε τη μάχη. Φοβερά χτυπήματα, για να τα δούμε. Το δεξί το overhand ζαλίζεται ήδη αριστερό, τον βρίσκει και αυτό. Πέφτει κάτω, εμφανώς ζαλισμένος. Το τελευταίο χτύπημα, αυτό είναι που το τελειώνει κιόλας. Αμέσως διακόπτει ο διαιτητής, γιατί ο Χριστοδουλίδης δεν μπορούσε να αμυνθεί σωστά, παρότι δεν είχε βγει τελείως νοκάουτ. Δείτε την κόντρα. Φοβερό χτύπημα, φοβερό overhand με το δεξί. Αντέχει ο Χριστοδουλίδης όμως για την ώρα. Δεν μπορεί όμως να αμυνθεί, πέφτει. Αυτό δεν τον βρίσκει, όμως το αριστερό τελειώνει τη δουλειά. Και ο Γιάννης ο Μαυρίδης, ο διαιτητής, μπαίνει κατευθείαν στη μέση και χωρίζει τους δύο αθλητές. Δεν χρειάζεται περισσότερη ζημιά, ο αγώνας τελείωσε με εντυπωσιακό τρόπο. Πλήρως Άγγελος Χριστοδουλίδης, αυτό για το οποίο τον προειδοποιούσαν και οι προπονητές του. Κατεβασμένα χέρια δυστυχώς. Ο Πλασάρης έπαιζε από την αρχή πιο στημένα. Φοβερός ο Πλασάρης. Φοβερός ο Χριστοδουλίδης, να του δώσουμε τα συγχαρητήρια. Πολύ ψυχωμένος αγώνας και από τους δύο. Θα δούμε και τους δύο σύντομα στο μέλλον, είμαι σίγουρος. Εξαιρετικός αγώνας. Αυτό είναι το Best Fighter, κυρίες και κύριοι. Συγχαρητήρια και στα δύο παιδιά, στις γωνίες τους. Και συνεχίζουμε εξίσου δυναμικά.